Καλησπέρα κύριε Αηλίδη, καλησπέρα Παντελάκη, τι κάνουμε αδέρφια πως είμαστε. Και ο S&P για τη μέρα είναι στο 0,37% κάτω, Nasdaq μείον 1% κάτω, ο Russell μείον 0,7% κάτω για την ημέρα, ο Dow στο μείον 0,25% τα 100 κάτω, ευρωδολάριο 1,081 και ο χρυσός το 2022. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι αν θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με ευκολία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Έτσι και χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν την εκπομπή. Παράλληλα, παίρνετε μια δωρεάν μετοχή αξίας έως και 700 δολάριων. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν περνάτε καλά στα βίντεο μου και σας έχουν βοηθήσει, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε ένα like ή ιδανικά και τα δύο. Πραγματικά βοηθάει σημαντικά να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο εδώ στους FGs. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε ολόκληρο το κανάλι δεν πρέπει να θεωρηθούν επενδυτική συμβουλή, επενδυτική σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Τα hedge funds θα πούμε ότι μείωσαν την έκθεσή τους στις μετοχές των Magnificent 7 το 4ο τρίμηνο με όλες τις εκτόσεις από την Amazon. Οι επενδυτές αμφισβητούν κατά πόσο αυτοί οι τεχνολογικοί γίγαντες μπορούν να επαναλάβουν τις εξαιρετικές επιδόσεις του περασμένου έτους με τα μεικτά αποτελέσματα να προσθέτουν λόγο στην αβεβαιότητα. Εδώ ήθελα να πω για την Amazon ότι πρόκειται να ενταχθεί στον Dow Jones Industrial Average αντικαθιστώντας τη Walgreens. Τη Δευτέρα θα γίνει αυτό στις 26 του Φλεβάρι. Απόφαση της Walmart να διαιρέσει τη μετοχή της 3-1 που είχε ανακοινώσει, νομίζω ότι το είχαμε βγάλει αυτό κοντά στο. Κατά δύο εβδομάδες πριν, ή τρεις. Μειώνει το βάρος της Walmart στον δείκτη λόγω του χαρακτηριστικού που έχει ο Dow να είναι τιμοβαρής. Δηλαδή, ο Dow έχει βαρύτητα στις μεγαλύτερες τιμές των μετοχών στη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, όπως έχει για παράδειγμα ο S&P. Η συμπερίληψη της Amazon αντικατοπτρίζει την εξελισσόμενη φύση της αμερικανικής οικονομίας, αυξάνοντας την έκθεση του Dow στο λιανικό εμπόριο και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς. Η Uber, να πούμε επίσης, θα αντικαταστήσει την Jet. Έχω φτύσει όλο το γραφείο. Η JetBlue Airways στον Dow Jones, σηματοδοτώντας άλλη μια αλλαγή στον δείκτη. Ακούστε τι έχουμε να δούμε τώρα, έτσι. Από εκεί που είχαμε τα πάντα τσάμπα και πλέον δεν ξέρω καν σε πόσα site πληρώνω συνδρομή αυτή τη στιγμή. 13 ευρώ από εδώ, 13 ευρώ από εκεί, 13 ευρώ παραπέρα και τα συναφή. Που κάποτε δεν ανεχόμασταν ούτε ένα ευρώ να δώσουμε. Κάναμε download την ταινία και το παιχνίδι από τα βάθη του Torrent, ας πούμε. Από τα έγκατα του Torrent. Προσπαθούσαμε, είχαμε κατεβάσει 48.000 ιούς. Καλύτερα από το να πληρώσουμε Παναγία μου ένα ευρώ. Και τώρα πρέπει να δίνω μπορεί και 50 ευρώ το μήνα σε συνδρομές. Παρόλα αυτά, δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί αυτό. Και σου λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Σου λέει. Παγκοσμία κοινότητα που κράτησε το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μεταφορές δεδομένων χωρίς δασμούς για δεκαετίες κινδυνεύει καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Κάπως το είχε τώρα στα International IOC, The National Organization of Commerce, κάπως έτσι. Σχεδιάζει για να αποφασίσει σχετικά με την παράταση και για τις ψηφιακές τελωνιακές επιβαρύνσεις, κύριε. Τι σημαίνει αυτό? Ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια από το 1998, έχει διευκολύνει την ταχύ ανάπτυξη αυτό το ψήφισμα, το νομοσχέδιο, το moratorium, όπως θέλετε πείτε το, που ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια από το 1998, έχει διευκολύνει την ταχύ ανάπτυξη των ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών στο διεθνές εμπόριο, ωφελώντας τεχνολογικούς κολοσσούς όπως είναι η Amazon, το Netflix, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ωστόσο, λέει, οι αναδυόμενες οικονομίες σηματοδοτούν τώρα την αντίθεσή τους επικαλούμενες ανησυχίες σχετικά με την κυριαρχία των Big Tech που έχουν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την προστασία της ιδιωτικής ζωής επίσης σαν κίνδυνο και των δεδομένων και την απώλεια επίσης ενδεχόμενων εσόδων από τα τελωνία. Για τον εκχελονισμό δεν ξέρω πώς θα σας πέσω. Ο τερματισμός του μορατόριου θα μπορούσε να προκαλέσει κλειδονισμούς στο παγκόσμιο εμπόριο και ενδεχομένως να οδηγήσει στην επιβολή νέων δασμών στις ψηφιακές συναλλαγές. Αν και ο αντίκτυπος στα κρατικά έσοδα θα ήταν πιθανότατα ελάχιστο. Αλλά υπάρχει αυτό σαν πιθανότητα, κύριε. Δεν ξέρω πώς θα μεταφραστεί αυτό σε εμάς. Πραγματικά στο λέω. Πείδομεν παρόλο. Αυτά. Πρώτη φορά στη ζωή μου, παιδιά, έχουμε τέτοια προσμονή. Η διακύμανση αυτή τη στιγμή είναι αστεία για το βάρος της ανακοίνωσης που έχει. Earnings per share λέει 4,93, άρα το έσπασε 20,93 τζίρο 22,1. Πάλι και αυτό το κέρδισε. Κάτι πρέπει να βγάλει ένα certain guidance, αυτό που έλεγε το Twitter στην αρχή. Φαντάζεστε ρε, φαντάζεστε να είχαμε ανοίξει το straddle. Φαντάζεστε τι θα είχα πάθει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να φανταστείτε λίγο πώς θα ήμασταν αν είχα ανοίξει όλο το straddle. 8 hours later. Και είχαμε συνειδητοποιήσει ότι έχω χάσει 3 χιλιάρικα και από τα 2 option. Τίποτα δεν είναι αυτό, κύριε, συγγνώμη, αλλά όπως πάντα, όταν περιμένεις να γίνει της κακομοίρας, τελικά είναι λίγο μελάτη η κατάσταση. Έχει συμβεί σε όλους σας, νομίζω.
Αν θέλετε λοιπόν να ξεκινήσετε να επενδύτε, μπορείτε να το κάνετε μέσω της Freedom 24, η οποία προσφέρει μια σημαντικά ελκυστική επιλογή για φέτος. Επιτόκιο 8,76% για τοποθέτηση των χρημάτων μας για ένα χρόνο. Απλά λοιπόν κλείνουμε τα χρήματά μας και εξασφαλίζουμε την απόδοσή μας για το 2024. Και όσον αφορά τη διαδικασία, αυτή είναι εξαιρετικά απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 από το link της περιγραφής για μια δωρεάν μετοχή. Πάμε περιοχή μελών, επιλέγουμε μακροπρόθεσμη τοποθέτηση κεφαλαίων και επιλέγουμε το προϊόν που μας ταιριάζει. Και αυτό ήταν. Με αυτές τις απλές κινήσεις έχουμε εξασφαλίσει απόδοση έως και 8,76% για το 2024. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.